Χαμός με Αλέξη και Σταμάτη. Τι δίνουν τα sites, ποια ομάδα κερδίζει τέταρτη ασυλία και ποια θα είναι η τέταρτη υποψήφια της εβδομάδας. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Πανικός απόψε το βράδυ με τους παίκτες όσο πλησιάζουν προς την Ένωση να βγάζουν όλο και περισσότερη ένταση. Η Ασημίνα θα χαρακτηρίσει άνανδρο τον James και μετά θα τα βάλει με τη Σταυρούλα που δεν έχει ηθικές αξίες όπως λέει η ίδια. Η Σταυρούλα θα πει ότι δεν ασχολείται με την αδιάφορη Ασημίνα. Στον αγώνα, σε ένα ραν της Χρύσας με την Ασημίνα θα ακούσουμε το Σταμάτη να λέει «Πέσε στην Ασημίνα». Οι κόκκινοι θα το ακούσουν και ο Αλέξης θα του ζητήσει τα ρέστα χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς, με τους δύο άντρες σχεδόν να πιάνονται στα χέρια. Η ένταση θα κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο στο συμβούλιο του νησιού. Πάμε όμως στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι δύο ομάδες θα ριχτούν σε έναν πολύ απαιτητικό στίβο μάχης και θα τα δώσουν όλα για να κερδίσουν την τέταρτη ασυλία της εβδομάδας. Σύμφωνα με όλα τα μεγάλα sites που ασχολούνται με το Survivor, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο, η ομάδα που θα κερδίσει απόψε το βράδυ την τέταρτη ασυλία της εβδομάδας θα είναι η μπλε. Η μπλε λοιπόν θα είναι αυτοί που θα κερδίσουν την τέταρτη ασυλία της εβδομάδας, με τους κόκκινους να πηγαίνουν στο συμβούλιο του νησιού για να ψηφιστούν. Οι κόκκινοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία κορίτσια, την Κατερίνα, την Ασημίνα και τη Δώρα. Σύμφωνα και πάλι με όλα τα sites, η Δώρα Νικολή θα είναι η τέταρτη υποψήφια της εβδομάδας. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.